Από την Κρήτη, λέω να πάμε μέχρι την Αθήνα. Αθήνα, λογικά. Και Νέα Φιλαδέλφια. Λογικά, δεν ξέρω που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και λίγο αθλητικά εδώ με τον... Εδώ, ναι, μπορούμε να μιλήσουμε. Και για πολιτισμό. Πολιτισμό, ηθοποιία, αυτοδιοίκηση. Βεβαίως. Κεντρική πολιτική, γιατί μαζί μας τώρα πάμε να κάνουμε συστάσεις. Γιάννης Βούρος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου. Και βεβαίως, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση εδώ, δεν μιλάμε απλώς για έναν υποψήφιο που είναι και γνωστό πρόσωπο, είναι ηθοποιός. Ένας άνθρωπος που έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ στα κοινά, έχει ρηχτεί στη μάχη του Σταυρού, έχει διατελέσει βουλευτής, έχει διατελέσει δήμαρχος εκεί, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα. Κύριε Βούρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τον πρόλογο, ευχαριστώ για την φιλοξενία, την πρόσκληση που δίνετε τη δυνατότητα να πούμε και δύο πράγματα εκτός πολιτικής και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Είστε καλά. Και εμείς χαιρόμαστε. Καλώς ήρθατε στην Κρήτη σήμερα και πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα τη συζήτησή μας. Από σας την ακούω. Κεντρική πολιτική σκηνή, από την αυτοδιοίκηση, τώρα θέλετε να βρεθείτε στην Ευρωβουλή. Πιστεύετε θα είστε πιο χρήσιμος εκεί από ότι ήσασταν εδώ? Τίθεται το ερώτημα σε σχέση με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που αισθάνεται κάποιος ότι έχει απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Θεωρώ πως ο κύκλος μου σε ό,τι έχει σχέση με τα κοινά, σε ό,τι αφορά την επικράτεια, ουσιαστικά έχει κλείσει. Αλλά έφτανε η πολιτική διακήρυξη του Ανδρέα του Λοβέρδου για τους δημοκράτες. Έφτανε μια συζήτηση που κάναμε πολύ ωραία για να πιστώ το ότι η πίστα, η επόμενη, η οποία μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα, καθώς η χώρα μας είναι ένας κρικός μιας αλυσίδας μιας ισχυρής ενωμένης Ευρώπης, η ένταξή μου σε μια τέτοια προσπάθεια ήταν σχεδόν αυτονόητη από τη στιγμή που καλύφθηκα από την πολιτική διακήρυξη των Δημοκρατών και από τη στιγμή που με καλύπτει και με εμπνέει και ο Ταγός, ο επικεφαλής. Άρα να φανταστούμε, κύριε Βούρο, βεβαίως, ότι υπάρχει και μια προσωπική σχέση έτσι, με τον Ανδρέα Λοβέρδο σε βάθος ετών. Και μάλιστα, ναι, σαφώς έτσι είναι. Και μάλιστα σε εποχές που δοκιμάζονται οι σχέσεις, σε εποχές δύσκολες, γιατί ξέρετε, οι σχέσεις πέρα από τις κοινωνικές σχέσεις και στην πολιτική, οι σχέσεις που αναπτύσσονται είναι οι σπουδαίες, οι ανούσιες. Και οι σχέσεις που αναπτύχθηκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τον Ανδρέα τον Λοβέρδο είναι από αυτές που κατατάσσονται στις σπουδαίες. Έτσι. Άρα, βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν ήταν απαραίτητο στα σχέδιά σας, αλλά ήρθε και αυτή η τιμητική έτσι, πρόκληση από τον κύριο Λοβέρδο. Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Δεν ήταν στα σχέδιά μου. Έτσι κι αλλιώς τα 4,5 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν ασχολήθηκα καθόλου με τον επαγγελματικό τομέα το δικό μου και την όποια πορεία, ας την καταγράψει ο ιστορικός του μέλλοντος. Είχα αποφασίσει πια να στραφώ ολοκληρωτικά στο κομμάτι της τέχνης μου και στη διδασκαλία. Πρόσφατα, πριν το πρόσφατα σχετικό χρόνο, συσχετικός έχει το Αϊνστάιν, πριν από τη Δημαρχιακή Θητεία, ήμουν στη Μελβούρνη, όπου εκεί εντάχθηκα σε μια ομάδα διδάσκοντας θεατρολογία και acting και λίγο στο πίσω μέρος του μυαλού μου υπήρχε αυτό το σχέδιο να μεταναστεύσω έστω και σε εισαγωγικά, και να μπορέσω να βγω από τα σύνορα της χώρας ξανά για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό που είχε να κάνει με την τέχνη μου. Αλλά, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, οτιδήποτε έχει σχέση με σχέδια δικά μας, κάποιος Θεός τα βλέπει και γελάει. Σοφή κουβέντα. Brain drain, θα λέγαμε λοιπόν, και για σας, κύριε Βούρο, αυτό ήταν στα σχέδιά σας. Όχι, εδώ είμαι in. Μπήκαμε ξανά στα σύνορα και είναι ευκαιρία να μιλήσουμε ότι αυτά που μας απασχολούν ως ένα νεοσύστατο κόμμα 2-2,5 μηνών. Ένα κόμμα το οποίο απέκτησε αμέσως μια δυναμική, ένα πατριωτικό, μεταρρυθμιστικό, εξυγχρονιστικό κεντρό, αμυγός κεντρό κόμμα. Είναι αυτό που διαισθάνομαι ότι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η πολιτική σκηνή του τόπου, προκειμένου να προωθήσουμε στα φόρα της Ευρώπης και στο Ευρωκοινοβούλιο θέματα που μας απασχολούν εδώ, αλλά που έχουν άμεση σχέση, καθώς οι αποφάσεις και
οι νόμοι που ψηφίζονται, οι διεκτίβες, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό που ψηφίζονται στην Ευρώπη, έχουν να μην σε σχέση με την ευζοία και την ευημερία του Έλληνα. Προβλήματα και θέματα όπως το μεταναστευτικό, η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια των συνόρων, η ασφάλεια της καθημερινότητας του πολίτη, η κλιματική αλλαγή, είναι πράγματα τα οποία θεωρώ πως πρέπει να ακουστεί ο λόγος του Ευρωβουλευτή, του Έλληνα Ευρωβουλευτή στην κεντρική πολιτική σκηνή μιας Ευρώπης. Και μια και μιλήσατε για πολιτισμό προηγουμένως, να θυμίσω το ότι τα περισσότερα χρήματα που δόθηκαν ποτέ από αυτές τις επιτροπές που συστήνονται εκεί, που δόθηκαν ποτέ για τον πολιτισμό, δόθηκαν μέσω του προγράμματος 21-27. Και πραγματικά όσο και αν ψάξετε, όσο και εγώ αν έψαξα, δεν θα βρείτε ούτε μία φωνή δυνατή Έλληνα Ευρωβουλευτή να διεκδικεί κάποια από αυτά τα χρήματα, τα περισσότερα που δόθηκαν ποτέ για τον πολιτισμό στην Ευρώπη, μέσω αυτού του προγράμματος που σας είπα, ένας Ευρωβουλευτής που να μπόρεσε να αρθρώσει λέξη για να μπορέσουμε να αντλήσουμε κάποια από αυτά τα διαθέσιμα κεφάλαια για την για τον πολιτισμό της χώρας μας. Και δεν μιλάω για τον μουσιακό πολιτισμό, έτσι. Ακόμα και τα Εράσμους, ακόμα και τα Εράσμους υπησέρχονται σε αυτόν σε αυτό το μεγάλο κομμάτι της οικονομικής ένεσης που διατίθεται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Βούρο, μιλάτε για μια Ευρώπη και μιλάμε όλοι για μια Ευρώπη εν ώψη και της κάλπης, αλλά μια Ευρώπη που πλέον έχει ολοένα και πιο ακραίες φωνές, ακραία ρητορική, έναν ευρωσκεπτικισμό. Η δική σας φωνή των δημοκρατών ποια θα είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Της πλήρους απουσίας της τοξικότητας, της σκοφαντίας, της λάσπης. Εμείς είμαστε, ελπίζω να μην ακουστεί εθνικιστικό, αλλά ο πατριώτης δεν σημαίνει ότι είναι, αγαπάει την πατρίδα του, δεν μισεί καμία άλλη πατρίδα, να αντιπαρατήθει με καλή πατρίδα, εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα και διεκδικήσεις. Κλίμα αυτό που είχε διαμορφωθεί, που όπως λέτε αρχίζει και εμφανίζεται με την ακραία του μορφή, νομίζω πως είναι, έχει να κάνει κυρίως με την απουσία των μεγάλων ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν μιλάω με μια συγκεκριμένη αφετηρία ιδεολογική. Θα μπορούσα να σας μιλήσω για μια δεξιά που δεν υπάρχει Αντεγκόλ, δεν υπάρχει ένας Καραμαλής, Κωνσταντίνος. Θα μπορούσα να σας μιλήσω για την απουσία του Μιτερά, του Πάλμε, του Ανδρέα Παπανδρέου. Επομένως, η ταγή, ξέρετε, σε μεγάλο βαθμό που εμπνέουν και παρασύρουν τον κόσμο σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση υγιούς πολιτικής, έχουν εκλείψει. Ο τραμπουκισμός, ο φασισμός, οι βιοπραγίες, οι κακοποιήσεις των γυναικών είναι αποτέλεσμα μιας των ανισοτήτων που έχουν προκύψει, που έχουν γεννηθεί. Και θεωρώ πως μια φωνή μιας ισορροπημένης κοινής λογικής πολιτικής, όπως συνηθίζω να λέω, είναι μια πολιτική της λογικής και μια λογική της πολιτικής, πιστεύω θα δημιουργήσει ένα ανάχωμα, καθώς και το Renew Europe του Μακρόν έχει αρχίσει και κατευθύνεται προς αυτές τις συνενέσεις, καθώς εμείς δεν είμαστε αρνητές, δεν είμαστε επαγγελματίες του όχι. Το όχι ας το γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου. Επομένως, είμαστε συνενετικοί απέναντι σε οτιδήποτε κατατίθεται και είναι προς όφελος της πατρίδας, προς όφελος της δικαιότερης κατανομής, αν θέλετε, του μίνιμουμ της ευμάρειας. Και αυτόματα όλες αυτές οι φωνές, οι ακραίες, όλες αυτές οι εκρήξεις που δημιουργούνται σε θύλακες μέσα στην Ευρώπη, πιστεύω πως θα αρχίσουν σιγά σιγά να εξασθενούν. Τώρα, πείτε μας λίγο και για τους στόχους, το στοίχημα για το δικό σας κόμμα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ένα νέο κόμμα, ένας νέος πολιτικός σχηματισμός, χρειάζεται χρόνο για να αντρεωθεί και στη συνείδηση των ψηφοφόρων. Ποιοι είναι ρεαλιστικά, λοιπόν, οι στόχοι για τους δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρνου? Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Όπως είπατε και εσείς, μετράτε περίπου 2,5 μήνες, έτσι δεν είναι? Αλήθεια, αλήθεια είναι αυτό. Η πρώτη διακήρυξη έγινε τον Μάιο. Επομένως, θα ήταν
δεν μπορούμε να κρατήσουμε κρυστάλλινη σφαίρα και να δούμε το μέλλον. Mm-hmm. Αυτό που όμως ανακαλύπτουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας με τους υποψηφίους συναδέλφους ευρωβουλευτές, στις κατηδίαν συζητήσεις ή και τις συζητήσεις κατά ομάδες, ανακαλύπτουμε μια δυναμική η οποία πιστεύω ότι θα μας φέρει μέσα στην Ευρωβουλή, έστω και με έναν ευρωβουλευτή, με απότερο σκοπό αμέσως μετά να προετοιμάσουμε το κόμμα αυτό για τις εθνικές εκλογές. Το πρόκριμα λοιπόν είναι να ξεπεράσουμε τον βαθμό αυτό που θα μας επιτρέψει να έχουμε εκπροσώπηση, που σημαίνει το ότι ακουγόμαστε, ότι είμαστε στα ταμπλό των δημοσκοπήσεων, και με απότερο στόχο να είμαστε το μεγαλύτερο από τα μικρά κόμματα, έστω και αν έχουμε μια ζωή 2-2,5 μηνών. Αυτό μας επιτρέπει να το χαρακτηρίζουμε ως αισιόδοξο, γιατί αυτή την ατμόσφαιρα, αυτό το κλίμα εισπράττουμε. Και πιστέψτε με, είμαι άνθρωπος ο οποίος σε όλη τη διάρκεια και της καλλιτεχνικής μου πορείας και της πολιτικής έχω κρατήσει χαμηλά την μπάλα ως μετριοπαθές άτομο. Για να σας λέω ότι υπάρχει μια δυναμική η οποία αυτή τη στιγμή με γεωμετρική πρόοδο αυξάνεται, δεν είμαι θεροβάμων. Είμαι μάλλον ρεαλιστής, παρά το γεγονός ότι κάποιες φωνές από τους δημοσκόπους λένε ότι θα περάσετε και το 4% ή και παραπάνω. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Είμαι ιδιαίτερα προσγειωμένος. Πιστεύω όμως ότι οι δημοκράτες θα εκπροσωπηθούν στη Βουλή και αυτό αποτελεί, όπως είπα, ένα εφαλτήριο για να αρχίσουμε πια να κάνουμε περισσότερο γνωστό το κόμμα, περισσότερο γνωστές τις θέσεις μας, τη συνένεσή μας, την ευγένειά μας, την ευγενή άμυλα στην πολιτική, με θέσεις οι οποίες θα εισπράττουν το καλό από όπου αυτό και αν έρχεται, για να μπορέσουμε αυτό το κέντρο που στο παρελθόν έχει μεγαλουργήσει, γιατί από το κέντρο ξεκίνησαν μεταρρυθμίσεις, έτσι. Από το κέντρο ήταν αυτό που προέταξε μεταρρυθμίσεις και καινοτόμες ιδέες ριζοσπαστικές. Θεωρώ λοιπόν πως με αυτό το εφαλτήριο, όπως είπα προηγουμένως, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε επόμενες εθνικές εκλογές. Τώρα βέβαια ένα ερώτημα, κύριε Βούρη, είναι πραγματικά τι μπορεί να κάνει στην Ευρωβουλή μια ομάδα 21 ανθρώπων, διότι 21 είναι οι ευρωβουλευτές που εκλέγει η χώρα μας, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν διαφορετικές στοχεύσεις, διότι και τα κόμματά τους έχουν διαφορετικές στοχεύσεις. Σωστά. Εδώ είναι που μπερδεύουμε στον μέγιστο βαθμό, στο ζενίθ της κλίμακας της παρεξήγησης, το τι σημαίνει πυρετώ τη χώρα μου στο εξωτερικό και τι σημαίνει αντιπαρατίθεμαι για θέματα όπως είναι. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε ποια είναι τα θέματα τα οποία λειτουργούν ως θριαλίδα προκειμένου να αντιπαρατίθεμεθα με ένα τέτοιο τρόπο που μόνο καλό δεν κάνει στη χώρα. Μένει λοιπόν απόψη μας συνεννόηση πριν από τα μεγάλα θέματα της Ευρωβουλής και να πηγαίνεις συντεταγμένα και να θέτεις ένα θέμα. Να πάρουμε ένα παράδειγμα, το θέμα που προέκυψε τις τελευταίες 3 εβδομάδες με τη μονή της χώρας στην Τουρκία από την απόφαση του Ερντογάν. Πέρα από το ξέραμε, το είχε συζητήσει ο κύριος Λοβέρδος από το 20, ότι εδώ τίθεται θέμα μετά την Αγία Σοφιά. Εάν υπήρχαν συντεταγμένες φωνές για το θέμα αυτό μες στην Ευρωβουλή, πιθανόν ήταν και διαφορετική η κατάληξη της απόφασης του Ερντογάν. Μπορεί να πει κάποιος, μα εγώ το έθεσα. Δεν το έθεσε κανείς, παράδειγμα. Εγώ το έθεσα και το ξαναείπα και το ξαναείπα. Μετά δεν έχει νόημα. Όχι. Αν είναι να βαριέσαι, να θέτεις ένα θέμα επιτακτικά, άστο καλύτερα. Αν συντεταγμένα 21 βουλευτές συζητούσαν για αυτό το θέμα στις επιτροπές, στις όποιες επιτροπές συμμετέχουν, νομίζω πως θα ήταν και διαφορετική η σκέψη του όποιου Ερντογάν. Σας έδωσα ένα παράδειγμα για το πώς αντιλαμβάνονται οι δημοκράτες τις συντεταγμένες φωνές και την συλλογική αντιμετώπιση σε προβλήματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με την ασφάλεια των συνόρων, με την ασφάλεια της καθημερινότητας του πολίτη, με την κλιματική αλλαγή, με το θέμα της ακρίβειας και το θέμα της μείωσης του κόστου ζωής. Αυτά μόνο αν πηγαίνεις συντεταγμένα μπορείς να περάσεις
κάποια θέματα. Και μην ξεχνάτε ότι οι δημοκράτες ήδη είναι ενταγμένοι στο κόμμα του Μακρόν, έτσι, στο New Europe. Είναι η τρίτη δύναμη αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, η δεύτερη τρίτη δύναμη μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, που σημαίνει ότι έχεις προσλαμβάνουσες και από τους άλλους ευρωβουλευτές. Δεν κατεβαίνεις μόνος με 21 να παίξεις απέναντι σε ένα πλήθος ευρωβουλευτών. Κύριε Βούρα, αναφερθήκατε στην ακρίβεια, στο μεγάλο κόστος ζωής και είναι ένας μεγάλος βραχνάς για το σημερινό Έλληνα πολίτη και την Ελληνίδα, και νομίζω και εσείς είναι κάτι που καταλαβαίνετε, γιατί αν ανατρέξω και σε συνεντεύξεις σας, έχετε αποκαλύψει, έχετε εξομολογηθεί ότι υπήρξαν και περίοδοι που ήσασταν ταπί, για να το πούμε έτσι πολύ απλά. Όπως η μεγάλη πλειοψηφία της χώρας, βεβαίως, των πολιτών της χώρας. Ναι, έχετε δίκιο, έτσι ακριβώς είναι. Και, μα τι είμαστε? Είμαστε μέλος μιας κοινωνίας η οποία συνθλίβεται καθημερινά μέσα στις συμπληγάδες της οικονομίας. Ποτέ δεν το έκρυψα αυτό. Και μάλιστα κάποιοι με ψέγουν, επειδή σε συνεντεύξεις μου στα δημοτικά συμβούλια έλεγα το ότι υπήρχε. Μα εσύ λέει χρωστάς σε τράπεζα. Μα χρωστάω σε τράπεζα γιατί εγώ πήρα ένα σπίτι το 2004 και αγωνιών το ξεχρεώσω όπως οποιοδήποτε άλλος Έλληνας. Άρα τα καρτέλ των τραπεζών, τα καρτέλ των πολυεθνικών πρέπει να χτυπηθούν στη ρίζα τους. Και η ρίζα, δυστυχώς, καλός ή κακός, βρίσκεται στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Μάλιστα. Άρα την πρωτοβουλία του και του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, με αυτή την επιστολή προς την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν που έχει συζητηθεί τόσο πολύ, εσείς πώς την βλέπετε αυτή την κίνηση? Δεν πιστεύω στις επιστολές. Με πολύ σεμνότητα το λέω. Είναι σαν να έχεις μια διαφωνία με την σύζυγό σου, με την ερωμένη σου, με τον οποιονδήποτε άνθρωπο και τις στέλνεις επιστολές. Είναι διαφορετική η αντιμετώπιση του face to face. Μιλάω και απαιτώ τη συμβίωση, μιλάω και απαιτώ δικαιότερη κατανομή των πόρων. Μην ξεχνάτε ότι τουλάχιστον 23 απόπειρες με διάφορες ενέργειες έχει προσπαθήσει η κυβέρνηση να μειώσει τον πληθωρισμό και να κατεβάσει τιμές και δεν έχει αποδώσει καμία. Η εξίσωση βγαίνει μόνο με τη μείωση των τιμών ή με την αύξηση των μισθών. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να βγει από μόνο του. Κάπως πρέπει να συνεννοηθεί μια Ευρώπη στην οποία μέσα ο Έλληνας κατά μέσο όρο αμείβεται με 1.200 ευρώ, λέω έναν μισθό τώρα περίπου 1.200 ευρώ, μεικτά, και ο αντίστοιχος Ευρωπαίος μπορεί να παίρνει και 4.000 και 5.000 μισθό. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια ισχυρή ενωμένη Ευρώπη με δύο ταχύτητες. Πρέπει να μιλήσουμε για μια Ευρώπη όπου το κόστος ζωής στην Ελβετία ή στη Γερμανία θα είναι το ίδιο με το κόστος ζωής της Ελλάδας. Αυτά συναποφασίζονται. Ακριβώς. Τώρα βέβαια θέλουμε και ένα σχόλιο πριν κλείσουμε, κύριε Βούρο. Η αυτοδιοίκηση τι ρόλο έχει στην Ευρώπη, ή μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση την ακούει την αυτοδιοίκηση? Θα μου επιτρέψετε να πω μετά από την όποια εμπειρία έχω απογομής. Το χάσαμε. Είχαμε ένα... Πάνω στο καλύτερο σημείο. Τεχνικό abrupt. Ναι, πάνω στο καλύτερο σημείο. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν και αυτά, μέρη μου. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Βούρο. Βεβαίως, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στον ίδιο. Έτσι. Τον έχουμε ξανά. Να κάνουμε και τον αποχαιρετισμό, να κάνει και το τελευταίο σχόλιο. Βεβαίως, αυτό που ρώτησες. Η αυτοδιοίκηση έχει χαρακτηριστεί από μένα ετεροδιοίκηση. Από τη στιγμή που περιμένεις κονδύλια από την κεντρική σκηνή, την κεντρική πολιτική σκηνή της εκάστοτε κυβέρνησης. Από τη στιγμή που δεν έχεις να διαθέτεις τους δικούς σου πόρους. Δηλαδή, ο Δήμος Ζένας Φιλαδέλφειας, ένας Χαλκιδόνας, πέρα από τα όποια τέλη έχει στους δημότες και στα μαγαζιά, το έσοδό του, το παραπάνω, αυτό που είναι εκτός κωδικού, αν θέλετε, βεβαίως δεν έχει τους κωδικούς του προϋπολογισμού, είναι το κημητήριο. Όταν λοιπόν δεν έχεις δυνατότητα να εισπράττεις εσύ τα τέλη της ΔΕΗ, να εισπράττεις εσύ τον έμφυα, λέω. Έτσι, δανείζομαι τώρα, γιατί είναι και πολύ, αν θέλετε, σύντομη συζήτησή μας. Δεν μιλάμε για αυτοδιοίκηση, για να μπορείς να διαθέτεις τα κονδύλια εσύ που θέλεις. Είναι μια ετεροδιοίκηση. Κάτι αντίστοιχο, σε μια μεγάλο βαθμό, είναι το τίθεται και στο τραπέζι και ως ετεροδιοίκηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού λοιπόν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική των συνεργασιών, να καθίσουμε στο τραπέζι και να βγάλουμε τις εξισώσεις αυτές, να μην πάμε πίσω στη συνθήκη του Μάστριχτ, αλλά να μπούμε στη συνθήκη αυτή που τα 1.200 ευρώ μπορεί να γίνουν 2.500-3 χιλιάρικα ή το κόστος από το κασέρι, από τις φακές που έρχονται από το εξωτερικό, να είναι τέτοιο που να αντέχει το βαλάντιο του μέσου Έλληνα.
Έτσι. Κύριε Βούρο, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο Κρήτη σήμερα. Να καλά. Καλή δύναμη, καλό αγώνα σας ευχηθούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και έχετε χαιρετισμούς από συναδέλφους που απαρτίζουν το εξαιρετικό ψηφοδέλτιο των Δημοκρατών. Άνθρωποι που δεν είναι του. Είμαστε 4-5 που έχουμε ασχοληθεί ίσως πιο ενεργά, αλλά και άνθρωποι που έχουν βγει μέσα από τη μήτρα της κοινωνίας. Επαγγελματίες πετυχημένοι στον χώρο τους, στον νομό τους, στην περιφερειά τους, που έχουν γνώση περί των προβλημάτων που είτε αυτό είναι ένα πρόβλημα αγροτικό, είτε θέματα υγείας, είτε θέματα πολεοδομίας. Και να είστε σίγουροι ότι το ψηφοδέλτιο των Δημοκρατών, πέρα από το ότι θα κάνει εντύπωση στις εκλογές της 9ης Ιουνίου, θα μακροημερεύσει. Δεν είναι διάτοντες αστέρες οι άνθρωποι που ασχολούνται με τους δημοκράτες. Εδώ είμαστε, κύριε Βούρο. Λοιπόν, όλα θα φανούν. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.